Είναι αποκαλυπτικό το γεγονός ότι όλη η συζήτηση για την κύρωση του κώδικα φορολογικής διαδικασίας και χτες στην Επιτροπή, αλλά ακόμα και σήμερα, περιορίζεται σε δευτερεύοντα διαδικαστικά ζητήματα ή άλλα που εξυπηρετούν περισσότερο το να στείνεται ένα βολικό δίπολο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, εκτός από το ποια είναι πραγματικά η ουσία του συζητούμενου νομοσχεδίου. Και η ουσία του δεν είναι άλλη από το ποιος είναι τελικά ο χαρακτήρας του φορολογικού συστήματος τον οποίο προωθεί ο κώδικας της φορολογικής διαδικασίας. Και λέμε ότι η συζήτηση είναι αποκαλυπτική, αλλά είναι ταυτόχρονα και αναμενόμενη. Γιατί αυτόν τον άδικο, σταθερά αντιλαϊκό και βαθύτατα ταξικό χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος τον συνδιαμορφώσατε, τον υπηρετήσατε και συνεχίζετε να τον υπηρετείτε και να τον υπερασπίζετε στην πράξη τόσο η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Είναι κοινό σας δημιούργημα αυτό το βάρβαρο φορολογικό σύστημα που επί της ουσίας τσακίζει τα λαϊκά εισοδήματα, τα υπερφορολογεί και απ' την άλλη δίνει σκανδαλώδεις και προκλητικές φορολογικές απαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο. Και βέβαια, με τον πιο εμβληματικό τρόπο φάνηκε αυτή η σύμπλευση και στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση όπου από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αρνήθηκαν να τροποποιηθούν οι δεκάδες οι διατάξεις που έχουν συνταγματική ισχύ για τις δεκάδες προκλητικές φοροαπαλλαγές του οφοπλιστικού κεφαλαίου, αλλά εκδηλώνεται και σε μια σειρά άλλες ρυθμίσεις που δείχνουν αυτόν τον προσανατολισμό, όπως τη διαδοχική μείωση της φορολογίας στα διανεμόμενα κέρδη των μετόχων των εταιριών από τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, δεκάδες άλλα προνόμια και διευκολύνσεις προς όφελος των επενδύσεων και της προώθησης της ανταγωνιστικότητας και του φορολογικού συστήματος της χώρας, αλλά και στα ενεργειακά ζητήματα που σήμερα μπαίνουν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, τόσο η στρατηγική σας για την απελευθέρωση της ενέργειας, τη μετατροπή της σε ένα πανάκριβο εμπόρευμα, όσο και η υπερφορολόγηση με τους άδικους έμεσους φόρους, είναι κοινή πολιτική που την ακολουθήσετε κατά γράμμα όλοι σας ως κυβερνήσεις και που πρόσφατα μάλιστα με την ψήφο σας στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες νομιμοποιήσατε, μονιμοποιήσατε τον άδικο ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, στην ενέργεια κλπ. Την ώρα που σταθερά οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, μικροί επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, κυριολεκτικά, γονατίζουν κυριολεκτικά από τα φορολογικά βάρη. Έτσι διαμορφώνεται η κραυγαλαία φορολογική ανισότητα που αποκαλύπτει σε όλο της το μεγαλείο το σταθερά αντιλαϊκό χαρακτήρα, την ταξικότητα του φορολογικού συστήματος. Και αυτό προκύπτει από την προκλητικά δυσανάλογη κατανομή των φορολογικών εσόδων και μάλιστα με αντιστρόφως ανάλογη κατανομή σε σχέση με τις φορολογικές δαπάνες. Το γεγονός δηλαδή ότι σταθερά πάνω από 90 με 95% των φορολογικών εσόδων του κράτους προκύπτουν από τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή από το ξεζούμισμα των λαϊκών οικογενειών, λαϊκών στρωμάτων και τελικά εντελώς συμβολική είναι η συμμετοχή των νομικών προσώπων σε αυτά. Ενώ αντίθετα, αυτοί είναι που απολαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος από τις φορολογικές δαπάνες. Δηλαδή τη χρηματοδότησή τους με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αφού ο προϋπολογισμός εξυπηρετεί τις ανάγκες, τους σχεδιασμούς και τις προτεραιότητες της ελληνικής άρχουσας τάξης, των επιχειρηματικών ομίλων, χρηματοδοτεί τις νέες επενδύσεις προς όφελος της θεωράκης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τους. Και αυτή η αναλογία παραμένει σταθερή και αμετάβλητη με οποιαδήποτε σύνθεση κυβέρνησης και αν πέρασε. Γι' αυτό και σήμερα επιλέγετε όλοι σας να λέτε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και να συμπλέετε στην πράξη, στην αναγκαιότητα μέσω της κωδικοποίησης της φορολογικής διαδικασίας να καταστεί το κράτος πιο αποτελεσματικό σε αυτή τη μετακύληση των φορολογικών βαρών στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στους αυτοαποσχολούμενους, στους βιοπαλιστές αγρότες. Δηλαδή, στα μόνιμα υποζύγια και βέβαια να γίνεται και πιο αποτελεσματικό τελικά στην ίσπραξή τους. Έρχεται βέβαια αυτή η κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας σε συνέχεια και για να συμπληρώσει τον εξυγχρονισμένο κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων που ψηφίσατε πρόσφατα,
ώστε να βελτιωθεί στην πράξη η ικανότητα του αστικού κράτους να εισπράττει με ταχύτερες διαδικασίες και με αξιοποίηση και των ψηφιακών δυνατοτήτων φόρους, ληξιπρόθεσμους, οφειλές από τα λαϊκά στρώματα. Βέβαια, κοντά στις νέες τεχνολογίες, διατηρήσατε και πρακτικές ρεσάλτο της εφορίας στα σπίτια για έρευνες, για μετρητά, τη μαλφή, για κατάσχεση σοδειάς και ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο. Σαν πως από κοινού δεν διαμορφώσατε και αυτή την νομιμότητα που επιτρέπει στα διάφορα αρπακτικά να αξιοποιούν κάθε μέσο εκβιασμού και να προχωράνε σε πογκρόμ πληστηριασμών της λαϊκής στέγης. Έφτασε μάλιστα χτες ο κύριος Αλεξιάδης, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, να δηλώνει και την ικανοποίησή του, γιατί μετά την κωδικοποίηση δεν θα δικαιούται η Νέα Δημοκρατία να ασκεί κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, τους οποίους χαρακτήρισε ως έναν μεγάλο εξυγχρονισμό. Πραγματικά τέτοιου είδους δηλώσεις είναι μνημείο κινησμού, αλλά πραγματικά κρύβουν μέσα και μια αλήθεια. Γιατί όντως θα όφιλε η Νέα Δημοκρατία να σας αναγνωρίζει αυτή σας την υπηρεσία, όπως και τη μετατροπή σε ιδιώνυμο έγκλημα των κινητοποιήσεων ενάντια στους πληστηριασμούς, με βάση τον οποίο διώκουν σήμερα πρωτοπόρους συνδικαλιστές που αντιστέκονται στα αρπακτικά που βγάζουν με το πάτημα ενός κουμπιού τη λαϊκή στέγη στο σφυρί. Να λοιπόν πώς λειτουργούν οι εξυγχρονισμοί σας. Είναι εξάλλου γνωστό ποιους αφορά το κυνήγι για τις οφειλές. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι διατάξεις του νόμου 4174 του 2013 που κωδικοποιούνται στην παρούσα νομοθεσία διατηρούν αυτή την απαράδεκτη οριζόντια αντιμετώπιση τόσο των μικρών οφειλετών του δημοσίου όσο και των μεγάλων, αφού ο φορολογικός μηχανισμός ενεργοποιείται και προχωρά σε κατασχέσεις είτε για οφειλή 1.000 ευρώ είτε 5 εκατομμυρίων ευρώ. Η ίδια και αυτή η αντιμετώπιση. Στην πραγματικότητα βέβαια δεν είναι και τόσο ίδια η αντιμετώπιση, γιατί αυτοί που χρωστάνε μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες ευρώ στην εφορία είναι αυτοί που πράγματι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Και είναι βέβαια και αυτοί οι μικροφυλέτες που δεν μπορούν να ξεφύγουν από το δόκανο της εφορίας, γιατί τα όποια ελάχιστα περιουσιακά στοιχεία έχουν είναι γνωστά, γίνονται φύλο και φτερό από τους μηχανισμούς του κράτους. Αντίθετα, αυτοί που θησάβρισαν μη καταβάλλοντας φόρους στο κράτος, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν ταυτόχρονα και τα μέσα και τις δυνατότητες να εξαφανίζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, αξιοποιώντας όλες τις διευκολύνσεις που τους δίνει το σύστημα, την ανωνυμία των μετοχών, τα τραπεζικά απόρριτα, τους φορολογικούς παραδείσους και τις offshore εταιρείες, με αποτέλεσμα τελικά να μην έχουν καμιά επίπτωση για τα τεράστια χρέη που συσσωρεύουν στην εφορία και όχι μόνο. Έτσι διαμορφώνεται αυτή η αποκαλυπτική αναλογία, το 88% των οφειλετών προς την εφορία που χρωστάνε μέχρι 5.000 ευρώ να αποτελούν όλοι μαζί, να συγκεντρώνουν μόλις το 2,5% των συνολικών οφειλών στην εφορία, ενώ αντίθετα μόλις το 1% των οφειλετών συγκεντρώνει συνολικά το 75% των συνολικών χρεών προς την εφορία. Και αυτοί όχι μόνο συνεχίζουν να μένουν κάτω από τα ραντάρ των εισπρακτικών μηχανισμών, αλλά απολαμβάνουν ταυτόχρονα και την νόμιμη φοροαποφυγή, τα σκανδαλώδη φορολογικά προνόμια στη λογική της τόνωσης της επιχειρηματικότητας και της προσέλκυσης επενδύσεων. Ακόμα, με το σχέδιο νόμου κωδικοποιούνται όλες εκείνες οι διατάξεις και διατηρούνται βέβαια, που διευκολύνουν την κατάσχεση και τον πληστηριασμό της λαϊκής στέγης και της περιουσίας, ακόμα και για μικρές οφειλές προς το δημόσιο, με ταχύτατες διαδικασίες μέσα σε 30 μόλις μέρες από την ατομική ειδοποίηση, η φορολογική διοίκηση μπορεί να προβεί σε κατασχέσεις ακινήτων, χρημάτων ή άλλων κινητών ή απαιτήσεων. Ήδη άλλωστε έχετε νομοθετήσει και αυτό από κοινού τη δυνατότητα της ανάθεσης ίσπραξης δημοσίων εσόδων σε ιδιώτες, σε τράπεζες, αλλά και σε αρπακτικά των εισπρακτικών εταιριών που έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να εκβιάζουν αποτελεσματικά όποιον αδυνατεί να ανταποκριθεί στις οφειλές του. Μάλιστα, αν πρόκειται για χρηματικά ποσά ή απαιτήσεις στα χέρια τρίτου, δηλαδή για να καταλαβαίνει ο κόσμος, κατά βάση καταθέσεις σε τράπεζες,
Ο νόμος προβλέπει ότι δεν απαιτείται ούτε καν να ειδοποιηθεί ο φιλέτης, με το πρόσχημα ότι ο τελευταίος μπορεί να κάνει ανάληψη ή να αποκρύψει τα χρήματα από το λογαριασμό. Στα κρυφά δηλαδή δεσμεύονται τα χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς, που μπορεί να είναι και τα απολύτως απαραίτητα για την επιβίωση. Βεβαίως, φανερούς τραπεζικούς λογαριασμούς έχουν αυτοί που έχουν κάποιες μικρές αποταμιεύσεις για τις δύσκολες ώρες. Γιατί οι μεγάλοι τραπεζικοί λογαριασμοί συνήθως ή αναπαύονται κάπου σε κάποιον φορολογικό παράδεισο του εξωτερικού ή βέβαια βρίσκονται με άλλα ονόματα στις τράπεζες της χώρας. Διατηρούνται ταυτόχρονα και μια σειρά άλλες προβληματικές διατάξεις, όπως αυτή η πλασματική επίδοση πράξεων και το τεκμήριο ότι ο φορολογούμενος έλαβε γνώση μιας συστημένης επιστολής μόνο με την παρέλευση 15 ημερών, ανεξάρτητα αν πράγματι αυτός την παρέλαβε. Και βέβαια διατηρούνται και μια σειρά βαρύτατα και κατά κανόνα άδικα πρόστιμα και άλλες κυρώσεις, ακόμα και για τυπικές παραβάσεις. Ενώ τα μεγάλα επιτόκια που προβλέπονται για όποιον καθυστερεί να καταβάλει τις οφειλές του, στην πραγματικότητα μετατρέπουν το δημόσιο σε τοκογλύφο, οδηγώντας τους μικρούς επαγγελματίες σε νέους τραπεζικούς δανεισμούς, νέες οφειλές, νέα διέξοδα. Και μια σειρά άλλες διατάξεις, τις οποίες επισημάναμε και στη χτεσινή τοποθέτηση στην Επιτροπή, αποδεικνύουν αυτό το ταξικό χαρακτήρα του κώδικα φορολογίας. Όπως για παράδειγμα, η επί της ουσίας επιλογή των υποθέσεων προς έλεγχο που γίνεται με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, ο οποίος μπορεί ακόμα και τα κριτήρια που προβλέπονται να τα προσπεράσει, να βάλει δικά του, τα οποία και δεν θα δημοσιοποιούνται. Άρα έχει και τη δυνατότητα, έχει όλη την εξουσία να αφαιρεθεί ο διοικητής της ΑΔΕ για να διαλέξει ποιες υποθέσεις θα ελεγχθούν και ποιες όχι. Ακόμα και στο άρθρο 27, όπου καθορίζει τις μεθόδους έμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, όπου η διοίκηση μπορεί να παρεμβαίνει και να εκτιμά με διορθωτικό ή προληπτικό προσδιορισμό τη φορολογητέα ύλη, με βάση όχι τα πραγματικά στοιχεία, αλλά με τεχνικές άλλες μεθόδους. Δηλαδή και εδώ έχοντας ένα πολύ υψηλό βαθμό αυθαιρεσίας στο πώς θα καθορίσει αυτή τη φορολογητέα ύλη. Και όλα αυτά τη στιγμή που τίθονται ακόμα σοβαρότερα εμπόδια στους μικρούς οφειλέτες, ακόμα και για τη δικαστική αμφισβήτηση της νομιμότητας των πράξεων των φορολογικών αρχών. Καθώς ο φορολογούμενος υποχρεώνεται πριν προσφύγει στο διοικητικό δικαστήριο μια έτσι και αλλιώς πολυέξοδη και μακρόχρονη διαδικασία, να περάσει και από τη νομικά σύνθετη κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, δηλαδή σε άλλη μια υπηρεσία της ΑΔΕ που θα κρίνει την ομιμότητα των πράξεων της ίδιας της ΑΔΕ. Βάζοντας μάλιστα εξαντλητικές προϋποθέσεις να πρέπει να προκαταβάλει το 50% της αμφισβητούμενης οφειλής για να μπορέσει να προσφύγει. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, αν όχι εξ αρχής, αλλά στην πορεία, ουσιαστικά σπρώχνει το φορολογούμενο να εγκαταλείψει την όποια δυνατότητα έχει να αντικρούσει τη φορολογική διοίκηση. Γιατί, όπως αποδεικνύεται στην πράξη, η εφαρμογή των διατάξεων αυτών λειτουργεί μόνο ως εμπόδιο στην πρόσβαση στο διοικητικό δικαστήριο και αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες της τεχνητής μείωσης της ροής φορολογικών υποθέσεων σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια της χώρας. Ακόμα δηλαδή και αν ο φορολογούμενος θεωρεί στην πράξη άδικη την πράξη της φορολογικής διοίκησης και θα ήθελε να την αμφισβητήσει, αποτρέπεται στην πραγματικότητα από το μεγάλο κόστος και την πολύπλοκη διαδικασία της πρόσβασης αυτή. Εξάλλου, και η ίδια η ενδικοφανής διαδικασία δεν είναι μια απλή διοικητική προσφυγή, αφού ο φορολογούμενος στη συνέχεια δεν μπορεί να προβάλλει κανένα λόγο προσφυγής στο διοικητικό δικαστήριο, αν προηγούμενα δεν έχει προβληθεί και δεν έχει εξεταστεί στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.
Μάλιστα, τα στοιχεία που ίδια η ΑΔΕ δίνει στη δημοσιότητα για τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας της ενδικοφανούς προσφυγής είναι αποκαλυπτικά. Αφού στο πρώτο πεντάμινο του 2022, μόνο το 27% των υποθέσεων που είχε προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών δικαιώθηκαν μερικώς ή ολικώς, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, ενώ όλες οι υπόλοιπες απορρίφθηκαν και μάλιστα μεγάλο μέρος αυτών χωρίς καν να εξεταστούν, απορρίφθηκαν σιωπηρά. Και από αυτές που απορρίφθηκαν, μόνο το 39% μπόρεσε να προσφύγει στα διαιτητικά δικαστήρια, γιατί και εκεί βέβαια το κόστος πρόσβασης είναι απαγορευτικό. Έτσι λοιπόν έχει διαμορφωθεί ένα τέτοιο πλέγμα διαδικασιών, που αυτός που δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει δικηγόρο να προσφύγει στα δικαστήρια, να φτιάξει ένα πλήρη φάκελο για να βρει το δίκιο του, μένει απροστάτευτος και αναγκάζεται να συμμορφώνεται ακόμα και προς τις όποιες αυθαίρετες αποφάσεις της ΑΔΕ. Να λοιπόν πως συνολικά διαμορφώνεται ένα αντιλαϊκό, άδικο και βαθιά ταξικό φορολογικό σύστημα, το οποίο εξοπλίζεται βέβαια με τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να εξυγχρονίζονται, να γίνονται πιο αποτελεσματικοί οι εισπρακτικοί μηχανισμοί, που εξαντλούν βέβαια την αποτελεσματικότητά τους στο κυνήγι σε βάρος των πιο αδύναμων λαϊκών στρωμάτων. Γι' αυτό λοιπόν καταψηφίζουμε τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας, γιατί κωδικοποιεί μια σταθερά αντιλαϊκή, άδικα και βαθιά ταξική φορολογική πολιτική.